Μία εργασία των νέων ελληνικών με θέμα την πόλη της Λεμεσού έγινε η αφορμή για να κερδίσει το 28ο Δημοτικό Κάτω Πολυνιδιών Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ένα από τα βραβεία κοινοτομίας και το βραβείο κοινού, στο φετινό διαγωνισμό σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου με θέμα την εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία. Φέτος, μαζί με τους στόχους που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, θέσαμε ένα στόχο της σχολικής μας μονάδας να δώσουμε έμφαση στις ΤΠΕ για έναν ανθρώπινο, δημοκρατικό και καινοτόμο σχολείο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, συμμετέχουμε σε αρκετά προγράμματα ευρωπαϊκά και άλλα. Μια δράση ήταν και η συμμετοχή των συναδέλφων του κ. Παύλου Ρίγα και τη κ. Μαρία Τηλιανίδου στο διαγωνισμό τη Microsoft. Σε αυτήν την προσπάθεια, βοήθησαν τα παιδιά της Ε1 της Ε3, αλλά και μια ομάδα που έχουμε εδώ στο σχολείο, που είναι οι ICT Experts, οι οποίοι είναι ικανότατοι μαθητές και βοηθούν τόσο εμάς τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους άλλους τους συμμαθητές τους. Τα αποτελέσματα τα γνωρίζετε. Έχουμε πάρει 2 βραβεία, και αυτό μας κάνει υπερήφανος και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε την όλη προσπάθεια. Προσπαθήσαμε να βάλουμε τα παιδιά μέσα στη διαδικασία να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με τις γνώσεις τις οποίες έχουμε ως, όπως λένε πολλοί μαθητές, ως αυτοί οι οποίοι έμαθαν την τεχνολογία και δεν γεννήθηκαν στην τεχνολογία. Πολλές φορές είναι γεγονός ότι τα παιδιά μας μαθαίνουν και σε αυτήν την εργασία συνέβηκε πάρα πολύ έντονα, διότι οι ICT Express οι οποίοι είχαμε ήταν παιδιά τα οποία μας έμαθαν πολλά καινούργια πράγματα, ακόμη και εμάς στον εκπαιδευτικό. Και από εκεί και πέρα ο συντονισμός για να μεταδώσουμε αυτές τις πληροφορίες στους μαθητές ήταν μια συνεργασία με τους ICT Express. Και έτσι θα ήθελα να πω ότι αυτή η εργασία δεν ήταν απλά η εργασία που έκανε ο Παύλος ή η Μαρία, που είναι η άλλη εκπαιδευτικό που δουλέψαμε, αλλά ήταν ο Παύλος, η Μαρία και τα παιδιά. Μαθητές του 28ου Δημοτικού Κάτω Πολεμιδιών Αρχαγγέλου Μιχαήλ δημιούργησαν ένα ηλεκτρονικό ξεναγό για τη Λεμεσό, ακολούθως σχεδίασαν και μια σχετική εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και έπειτα οι μεγαλύτεροι δίδαξαν την τεχνογνωσία στους μικρότερους. Νομίζω ότι έμαθα πολύ περισσότερα, γιατί ήταν πολύ πιο εύκολο να βρω τις πληροφορίες μου μέσα από το διαδίκτυο, παρά από μια εγκυκλοπαιδεία ή οτιδήποτε άλλο. Και όπως επειδή εμείς που είμαστε μια μικρή γεννηθήκαμε μέσα στην τεχνολογία, ήταν πιο εύκολο μας εμάς να διδάξουμε κάποιον. Σκεφτόμασταν με τον κύριο Παύλο και την κυρία Μαρία πώς να βγάλουμε τις εργασίες των παιδιών προς τα έξω για να τις γνωρίσει πιο πολύ ο κόσμος. Έτσι εγώ τους πρότεινα να δημιουργήσω ένα application, επειδή είχα ήδη χρησιμοποιήσει αυτό το πρόγραμμα, το Windows Phone App Studio. Αυτοί μου έδωσαν την άδεια και εγώ προχώρησα στην σχεδίαση της εφαρμογής και έβαλα περιεχόμενο από την ιστοσελίδα των παιδιών και διάφορα βίντεο και φωτογραφίες και το χάρτη με τα hotbooks. Θεωρώ ότι το πιο σπουδαίο πράγμα είναι ότι διδάξαμε τους πεμπτέους, τις δύο πέμπτες τάξεις, διάφορα πράγματα και τώρα αυτοί έγιναν οι νέοι ICT experts, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν τα επόμενα παιδιά. Στο περιοδικό που φτιάξαμε υπάρχουν εργασίες από διάφορες ιστοσελίδες για το θέμα που λάβαμε να κάνουμε. Η συνεργασία με τη Γεωργία ήταν πολύ ωραία, γιατί μέσα από τα προγράμματα που κάναμε, μάθαμε νέες γνώσεις και τεχνολογικά, αλλά και με τους δασκάλους μας. Σημαντικό να αναφερθεί ότι πέραν από την παραγώγηση των εκπαιδευτικών στη χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, σπουδαίο ρόλο επιτελούν οι σύνδεσμοι γονέων κάθε σχολείου ως προς την αγορά διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών για να μπορούν τα παιδιά τους να έχουν πρωτίστως πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες. Στην σημερινή εποχή που ζούμε, η τεχνολογία πήγαινε άμεσα στη ζωή μας. Δυστυχώς, σε αυτά τα προβλήματα τα οικονομικά τα οποία υπάρχουν στον τόπο μας, το κράτος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες στο προχωρημένο της τεχνολογίας. Έτσι, εμείς σαν σύνδεσμος γονέων οφείλουμε και θεωρήσαμε την υποχρέωσή μας να βοηθήσουμε το σχολείο σε ό,τι ήταν δυνατόν
αγοράζουμε, να το εξοπλίσουμε για να βρισκόμαστε τα παιδιά μας να βρίσκονται πιο μπροστά από την τεχνολογία την οποία ήδη ξεκίνησε και τη ζωή μας. Ο διαγωνισμός έχει πια θεσμοθετηθεί ως ο ετήσιος διαγωνισμός για επιβράβευση της προσπάθειας τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των ίδιων των παιδιών για μετασχηματισμό της καθημερινής διδακτικής πρακτικής χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Ο διαγωνισμός των εκπαιδευτικών με θέμα την ενσωμάτωση των DPS στη μαθησιακή διαδικασία είχε προκύψει σαν ιδέα από τον παγκόσμιο διαγωνισμό της Microsoft. Αντίστοιχος διαγωνισμός πραγματοποιείται από τη Microsoft εδώ και 10 χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίσης. Επειδή είχαμε συμμετέχει στους διαγωνισμούς προηγουμένως, χωρίς να έχουμε συμμετοχή από την Κύπρο, και το παιδαγωγικό είχε τη δυνατότητα να δει το πώς πραγματοποιείται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός από την Microsoft, είχαμε συνεργαστεί με το παιδαγωγικό για να διοργανώσουμε έναν αντίστοιχο διαγωνισμό και στην Κύπρο. Το θέμα της τεχνολογίας αποτελεί βασικό πυλώνα του έργου μας. Η πρόθεση των TPE, των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση, είναι προτεραιότητά μας. Αποτελεί βασική μας δράση, γιατί πιστεύουμε ότι μέσω της τεχνολογίας μπορούν να επιτευχθούν και οι μαθησιακοί και οι στόχοι που έχουμε βάλει γενικότερα για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Συνεπώς, πάρα πολλές από τις δράσεις μας στοχεύουν τόσο στο να βελτιώσουν, να ενισχύσουν τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη δουλειά τους, όσο κυρίως στο να προτείνουμε ιδέες και δράσεις στο τι να κάνουν μέσα στην τάξη, σε πρακτικό δηλαδή επίπεδο. Και πριν πάμε να μάθουμε περισσότερο για την υγεία των παιδιών μας, θα μιλήσουμε και θα σχολιάσουμε τα θέματα τα οποία έχουν για εσάς σήμερα οι εφημερίδες, τα αγαπημένα μας ένθετα. Παρατηρητήρια στον κόσμο του πολίτη και τι διαβάζουμε. Ίωση με τεχνολογία αφής. Το κρυολόγημα κολλάει και μέσω κινητού τηλεφώνου.